Κυρίες και κύριοι, στη μεγαλειώδη συγκέντρωση χθες στη Νέα Σμύρνη, τα συνθήματα ήταν ενάντια στην καταστολή και για μέτρα προστασίας της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων του λαού. Το δημόσιο σύστημα υγείας έχει φτάσει στα όρια του και εσείς αντί να επιτάξετε τον ιδιωτικό τομέα, να προσλάβετε γιατρούς νοσηλευτές, να ελέγξετε τους χώρους δουλειάς που καλύπτουν τα κρούσματα, που δεν γίνονται εχνηλατήσεις και που δεν πυκρώνετε τα δρομολόγια και ο κορονοϊός μεταφέρεται και μεταδίδεται παντού, τι κάνετε? Προσλαμβάνετε προσωπικό για τις δυνάμεις καταστολής, για να δέρνει τον κόσμο στις πλατείες, στις απεργίες, στις διαδηλώσεις. Πολλοί επιχείρησαν με την τρομοκρατία την καταστολή να βάλουν στο γύψο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Δεν τα κατάφεραν και είναι πολλοί οι νεκροί της εργατικής τάξης από την κρατική βία και καταστολή. Αυτό όμως δεν μπορεί να σταματήσει την ταξική πάλι. Και το έχουμε πει πολλές φορές. Το εργατικό κίνημα οργανωμένα, πειθαρχημένα, αναπτύσσει τη δράση του για τις σύγχρονες ανάγκες με μορφές πάλης που το ίδιο αποφασίζει. Βάζει απέναντι τους προβοκατόρικους μηχανισμούς και αντιμετωπίζει μαχητικά την κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία. Η κυβέρνηση οφείλει εδώ και τώρα να σταματήσει τη γραμμή μηδενικής ανοχής, τη γραμμή νόμος και τάξη, που με βάση αυτή υλοποιείται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των δυνάμεων καταστολής και δέρνουν ακόμα και σε όποιον αντιμιλήσει. Και η απάντηση βέβαια, συνοργή του λαού, τι είναι, θα κάνει ΕΔΕ. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι μεγάλη για τις εξελίξεις. Και οι πολιτικές που ακολουθούνται είναι οι αιτίες των μεγάλων προβλημάτων των αδιεξόδων για την πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Η καπιταλιστική κρίση από το 2008 έως τώρα, με ένα μικρό διάλειμμα ανεμικής ανάκαμψης, φορτώθηκε στις πλάτες του λαού, επιδεινώνοντας όλους τους όρους ζωής. Ένα χρόνο τώρα με την πανδημία, ως πρόσχημα, αντί να είναι σε προτεραιότητα η υγεία, η ζωή και τα δικαιώματα, η κυβέρνηση προωθεί την υλοποίηση όλων των επιλογών του μεγάλου κεφαλαίου και των απαιτήσεων για νέα παιδεία κερδοφορίας. Το σύνολο του νομοθετικού έργου το επιβεβαιώνει. Ένας τομέας είναι οι μεταφορές. Οι μετακινήσεις από και προς τη δουλειά, από και προς διάφορες υπηρεσίες για διαθέτηση υποθέσεων, ταλαιπωρεί καθημερινά εκατομμύρια στις πόλεις. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται με την απαγόρευση των γιοταχή όταν αρνείστε να ενισχύσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται με την ενίσχυση των ποδηλάτων, των μηχανών ή και τα πατίνια. Αλήθεια, ο αστικός σχεδιασμός είναι αταξικός? Έρχεται να ικανοποιήσει την ανάγκη του λαού για βελτίωση της ποιότητας ζωής, της μετακίνησης, της εξοικονόμησης ελεύθερου χρόνου? Μη μας πείτε ότι ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, γιατί σε προηγούμενο νόμο προβλέψατε εσείς τη διατήρηση παλιών οχημάτων, τα οποία επρόκειτο να αποσυρθούν στο τέλος του 20. Όλοι σας στηρίξατε την πολιτική της απαξίωσης και της παραχώρησης του συγκοινωνικού έργου σε ιδιώτες. Στο πλαίσιο αυτό, αρνείστε να πάρετε εκείνα τα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των ανθρώπων που πάνε στη δουλειά τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη εν μέσω πανδημίας. Δεν έχετε πάρει το παραμικρό μέτρο για την αναγκαία πύκνωση των δρομολογίων και δεν έχετε ακούσει τίποτα από τις προτάσεις των εργαζομένων που θα βελτίωναν την κατάσταση, όπως για παράδειγμα η επιδιώρθηση των λεωφορείων που είναι με μικροβλάβες ακινητοποιημένα. Μέσα σε ένα μήνα, εάν εξασφαλιστεί, κύριε Υπουργέ, η απαιτούμενη τροφοδοσία με ανταλλακτικά και υλικά, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, μπορούν να επισκευάσουν τουλάχιστον άλλα 170 λεωφορεία και να προσθεθούν στο στόλο των περίπου 900 που τώρα εκτελούν το συγκοινωνικό έργο του λικανοπεδίου. Για να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη και ασφαλή συγκοινωνία, πρέπει να δρομολογηθούν περίπου 1.500 λεωφορεία και τρόλεοι σε καθημερινή βάση, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δικτύου του μετρό και του τραμ, καθώς βέβαια και προσλήψεις προσωπικού. Όλο και περισσότερα κρούσματα κορονοϊού καταγράφονται, κύριε Υπουργέ, σε εργαζόμενους των αστικών συγκοινωνιών εκτός από τους επιβάτες. Ένας εργαζόμενος έχει πεθάνει από κορονοϊό και ένας άλλος νοσηλεύεται τώρα διασωληνωμένος, ενώ αυξάνονται τα κρούσματα καθημερινά.
Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι κινούμενες εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Επιβάτες και εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να κολλήσουν και να γίνονται άθελά τους μεταφορείς σε χιλιάδες άλλους. Από την έναρξη της πανδημίας, εδώ και ένα χρόνο, η κυβέρνηση και οι διοικήσεις του ΟΣΥ και της ΤΑΣΥ δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για πίκρωση δρομολογίων για την αποφυγή του συνωστισμού, για πλήρη απομόνωση της θέσης του οδηγού, για καθημερινή απολύμανση οχημάτων και χώρων εργασίας, για προσλήψη του απαραίτητου αριθμού μόνιμου προσωπικού, για επισκευή του ακινητοποιημένου λόγω βλαβών στόλου και αγορά καινούριων, σύγχρονων οχημάτων και σειρμών, για αξιοποίηση της κινητής μονάδας της ΟΣΥ, για μαζικά τακτικά επαναλαμβανόμενα μοριακά τεστ για όλο το προσωπικό, για επίταξη όλων των διαθέσιμων ιδιωτικών οχημάτων, κτέλ και τουριστικών για όσο διαρκεί η πανδημία. Όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, κύριο μέρος του αστικού σχεδιασμού, η πολιτική που εφαρμόζεται όχι μόνο δεν καλύπτει, αλλά ταλαιπωρεί και εγκυμονεί κινδύνους για τους εργαζόμενους και τον λαό. Ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε το τρίτο κύμα της πανδημίας, οι συγκοινωνίες έχουν μετατραπεί σε αιστείες υπερμετάδοσης και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν σε εξοπλισμό και προσωπικό. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κύριε Υπουργέ, το 2009 στα μέσα σταθερής τροχιάς δούλευαν 3.570 εργαζόμενοι και το 2018 έφτασαν στους 2.465. Μειώθηκαν δηλαδή κατά 31%. Υπάρχουν σειρμοί που είναι εκτός λειτουργίας και δεν επισκευάζονται. Ο ηλεκτρικός σταθμός διαθέτει 45 σειρμούς, αλλά κυκλοφορούν μόνο 19. Τις ελλείψεις ανταλλακτικά και προσωπικό, τη μηδενική χρηματοδότηση τηλούζει το λαός κάθε μέρα και η κυβέρνηση εμφανίζει ως λύση την εμπλοκή των ιδιωτών, η οποία το μόνο που θα κάνει είναι να καταστήσει ακριβή τη συγκοινωνία για τον λαό. Το πρόβλημα είναι ότι οι μεταφορές, όπως βέβαια και άλλοι τομείς, η ενέργεια, η υγεία, η παιδεία, λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και όχι για να υπηρετούν τις ανάγκες του λαού. Το ΚΚΕ έχει επαναλημμένα πει την πρότασή του ότι η κάλυψη αυτών των συνδυασμένων λαϊκών αναγκών για καθολικές, ποιοτικές, ασφαλείς και ευθυνές μεταφορές και μετακινήσεις προϋποθέτουν μέσα και υποδομές που θα λειτουργούν ως κοινωνική ιδιοκτησία και όχι ως ιδιοκτησία κάποιων μονοπωλιακών ομίλων. Και αυτή η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί και ο λαός θα αγωνιστεί έτσι κι αλλιώς για αυτή την πορεία.